και Μακεδόνες, σας καλωσορίζω στο συλλαλητήριο της Βέργειας εκ μέρους των πολιτιστικών συλλόγων, φορέων, σωματείων και μέσω μαζικής ενημέρωσης του νομού Ιματίας. Μόλις μου μιλάνε να σας αφήσω. Σε ένα ειρηνικό συλλαλητήριο για να τονίσουμε με όλη τη δύναμη της φωνής μας ότι τυχόν επικύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών πυροδοτεί τον αλυτρωτισμό, παραχαράσει την ιστορία, προδίδει τη βούληση του λαού. Στέλνουμε ένα μήνυμα προς τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όλους τους βουλευτές, όλους τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Το Σύνταγμα καεί, Βουλή! Σταθείτε έστω την ίστατη στιγμή στο ύψος των ιστορικών στιγμών και των περιστάσεων και μην χαρίσετε και μην παραδώσετε την κληρονομιά μας. Μην παραδώσετε την ψυχή μας. Αφήστε αυτούς που σας έστειλαν να κυβερνάνε, να κυβερνάτε, να αποφασίσουν αυτοί τι θα γίνει με το εθνικό θέμα και όχι εσείς οι ίδιοι να αποφασίζετε ερήμην της βούλησης του ελληνικού λαού. Εκεί που σας έστειλαν όλους τους βουλευτές είναι να ετοιμάτε τη συνήθεια, την απόφαση του ελληνικού λαού. Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, ο τελευταίος λόγος ανήκει σε εσάς. Γραφτείτε στην ιστορία με χρυσά γράμματα. Έχετε υποχρέωση σε αυτούς που έγισαν το αίμα τους για τη Μακεδονία. Κύριε Πρόεδρε, ακούστε το λαό. Εστεριστείτε το λαό και κάντε το καθήκον σας. Ζητούμε δημοψήφισμα από τον ελληνικό λαό και στην χειρότερη περίπτωση παρέτηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Θα ήθελα να πω ότι δεν επικριτούμε προλίγου που αναφέρθηκαν ονόματα βουλευτών. Η Συντονιστική Επιτροπή, ο εκφωνητής ερευνητή του λόγου, μπορεί να αναφέρθηκε. Δεν ασχολούμαστε εμείς με τους βουλευτές, θα ασχοληθεί ο λαός. Εκείνος θα κρίνει αν οι ψήφος τους είναι προδοσία ή όχι. Εμείς εδώ ήρθαμε να κάνουμε, να στείλουμε ένα μήνυμα. Δεν θα καθίσουμε να μπούμε στη διαδικασία να μας κρίνουν. Εμείς ήρθαμε εδώ, έτσι ήρθαμε ειρηνικά, έτσι θα αποχωρήσουμε όπως κάναμε και στα προηγούμενα συλλαλητήρια. Δεν υπάρχουν κομματισμοί εδώ. Εδώ καλείται ο λαός ελεύθερα, χωρίς χρώματα να εκφράσει την αντίθεσή του. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο αγώνας σε περίπτωση που περάσει από τη Βουλή να το γνωρίζουν ότι συνεχίζεται. Η απόφαση είναι αντισυνταγματική. Αυτό το λένε όλοι οι συνταγματολόγοι και τελευταίο ο μεγάλος συνταγματολόγος ο κύριος Κασιμάτης, ο Γιώργος, διαβάστε τον με τα επιχειρήματά του. Δεν θα τους περάσει. Τα ξένα συμφέροντα δεν θα περάσουν από την Ελλάδα. Ο λαός θα αποφασίζει για την τύχη του. Σας ευχαριστούμε. Οι μαφιώτισες και οι μαφιώτες, Μακεδόνισες και Μακεδόνες, τον περασμένο Ιανουάριο είχαμε εκφράσει με ειρηνικό αλλά αποφασιστικό τρόπο τη θέλησή μας να μην παραχωρηθεί με κανέναν τρόπο το όνομα και η ταυτότητα της Μακεδονίας μας. Αγνοηθήκαμε
κατηγορηθήκαμε, συκοφαντηθήκαμε, αλλά δεν υποχωρήσαμε. Είμαστε σήμερα και πάλι εδώ για να εκφράσουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη θέλησή μας να μην παραχωρηθεί το όνομα και η ταυτότητα της Μακεδονίας μας. Είμαστε εδώ και στηρίζεται στην ιστορική αλήθεια και δεν έχει την αποδοχή του λαού, δεν μπορεί να σταθεί. Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στους γείτονές μας που παρά τις δίθεν αλλαγές στο σύνταγμά τους συνεχίζουν να ονομάζουν τους εαυτούς τους Μακεδόνες, το λαό τους μακεδονικό και τη γλώσσα τους μακεδονική επίσημα πλέον στο σύνταγμά τους. Είμαστε εδώ για να φωνάξουμε σε εκείνους που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούμε να ανεχθούμε τη χρήση αυτών των όρων, γιατί είναι το όχημα των αλυτρωτικών τους διεκδικήσεων και μπορούν να αποτελέσουν τη νομική βάση για συγκρότηση μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα και διεκδίκηση μειονοτικών δικαιωμάτων. Είμαστε εδώ και ρωτάμε για ποιο λόγο η Συμφωνία των Πρεσπών αναφέρεται στη γλώσσα που μιλούν οι κάτοικοι της γειτονικής χώρας, αν όχι για να την ονομάσει μακεδονική με την υπογραφή μας. Εμείς διαφωνούμε απόλυτα με την παραχώρηση του όρου Μακεδονία ή παραγόγου του, γιατί η Συμφωνία των Πρεσπών μας δείχνει ότι αν δεχτούμε το παράγωγο χάνουμε και το όνομα. Διαφωνούμε με την παραχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας μας, γιατί αυτή σημαίνει ταυτόχρονα και παραχώρηση της ταυτότητός μας. Δεν μας αρκούν οι διαβεβαιώσεις των γειτόνων μας ότι η δική τους τάχα Μακεδονία δεν έχει σχέση με την αρχαία ελληνική Μακεδονία και τον πολιτισμό της. Η Μακεδονία δεν ήταν ελληνική μόνο στην αρχαιότητα. Ήταν και στο Βυζάντιο και στα νεότερα χρόνια. Και δεν υπάρχει άλλος μακεδονικός πολιτισμός εκτός από τον ελληνικό μακεδονικό πολιτισμό. Ό,τι και αν λένε, όποιοι και αν το λένε. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε μία συμφωνία να παραχωρεί με την υπογραφή μας στους γείτονες αυτό που ήθελαν, το όνομά μας, το όνομα της Μακεδονίας μας. Μόνοι κερδισμένοι είναι οι γείτονές μας που δεν υποχώρησαν σε τίποτε. Μόνοι χαμένοι είμαστε εμείς που δίνουμε το όνομά μας και μάλιστα με το απατηλό επιχείρημα ότι κερδίζουμε την καλή γειτονία και την εκτίμηση των άλλων κρατών. Μόνοι χαμένοι είμαστε εμείς, γιατί αφήσαμε τους γείτονές μας να καθορίζουν τους όρους της συμφωνίας και δεν διεκδικήσαμε, ενώ είχαμε τη δυνατότητα λόγω της επιθυμίας τους να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μία πραγματικά βιώσιμη λύση που θα βασίζεται στην ιστορική αλήθεια. Ζητούμε από τους βουλευτές όλων των κομμάτων να μην επικυρώσουν με την ψήφο τους τη Συμφωνία των Πρεσπών και να μην παραχωρήσουν το όνομα και την ταυτότητα της Μακεδονίας στη γειτονική χώρα, αδιαφορώντας για τις τραγικές συνέπειες της για την πατρίδα μας.
να αναλογιστούν έστω και την ιστάτη αυτή στιγμή την ευθύνη τους για το παρόν και το μέλλον της πατρίδος μας και να πράξουν το καθήκον τους. Γιατί η κρίση του ελληνικού λαού και της ιστορίας θα είναι αμήλικτη για όσους την ψηφίσουν, για όσους θα πληγώσουν με την ψήφο τους τη Μακεδονία και θα διχάσουν το λαό. Εάν τολμήσουν να ψηφίσουν τη συμφωνία, σε λίγο θα δούμε τους γείτονές μας να ζητούν τη διάσπαση της Μακεδονίας και τη δημιουργία της Μακεδονίας του Αιγαίου. Σε λίγο θα τους δούμε να διεκδικούν τις Αιγαίες, τη Βεργίνα, την Πέλα και το Δίο. Δεν είναι δυνατόν ούτε να το επιτρέψουμε, ούτε να το ανεχθούμε. Απαιτούμε να γίνει δημοψήφισμα για να μιλήσει ο λαός και όχι μόνο οι 151 βουλευτές. Η Μακεδονία είναι ελληνική! Η Μακεδονία είναι ελληνική! Η Μακεδονία είναι ελληνική! Όλοι εμείς που αγωνιζόμεθα για τα δίκαια της πατρίδος μας και της Μακεδονίας μας, δεν είμαστε ούτε φασίστες, ούτε εθνικιστές. Αγαπούμε τον τόπο μας και αγωνιζόμεθα γι' αυτόν. Ας προβληματιστούν εκείνοι που αγωνίζονται για τα συμφέροντα τόσο τα δικά τους, όσο και ξένων δίθεν συμμάχων μας. Ας προβληματιστούν αυτοί που θα ψηφίσουν και ας απαντήσουν στον εαυτό τους κατά πόσο αγαπούν την πατρίδα τους ψηφίζοντας ενάντια στα δίκαια της Μακεδονίας και ανοίγοντας νέες κερκόπορτες στην Ελλάδα μας. Εμείς δεν υποχωρούμε. Ο Θεός θα είναι μαζί μας. Οι μαθιώτισσες και οι μαθιώτες, για τη Μακεδονία μας θα χρειαζόταν τόμοι να αναφερόμαστε σήμερα. Θα περιοριστώ σε δύο σελίδες. Σήμερα από τη Βέρεια ενώνουμε τη φωνή μας σε όλους τους Έλληνες. Ενώνουμε τη φωνή μας σε όλους τους πραγματικούς Μακεδόνες. Συνυπογράφουμε το αίτημα της συντριπτικής λαϊκής πλειοψηφίας να μην κυρωθεί η απαράδεκτη συμφωνία των Πρεσπών, να μην παρακολουθεί για τίποτα το όνομα της Μακεδονίας. Η Μακεδονία είναι μία, η Μακεδονία είναι εδώ. Οτιδήποτε άλλο είναι μία μαϊμού Μακεδονία. Οτιδήποτε άλλο είναι μία θλιβερή παραφέρευση της ιστορίας. Οποιαδήποτε άλλη απόφαση είναι προδοσία απέναντι στους ηρωικούς αγώνες του προγόνων μας. Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να παραδώσουμε ούτε τους προγόνους μας, ούτε τα παιδιά μας. Εμείς έχουμε υποχρέωση να σταθούμε μπροστά στον αγώνα για αυτό που κάναμε, αυτό που κάνουμε και σήμερα και αυτό θα συνεχίσουμε. Δεν θα αφήσουμε να περάσει η προδοσία σε βάρος της Μακεδονίας. Δεν θα αφήσουμε τους λίγους και πολύ επικίνδυνους να ξεπουλήσουν την ιστορία μας. Θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές του σημερινού συλλαλητηρίου και να τους δηλώσω ότι ως αντιπεριφερειάρχης ο Κώστας Καλαϊτζίδης στέκομαι στο πλευρό τους και τώρα και για ό,τι αποφασίσουν. Το ίδιο και ο Απόστολος της Κώστας που δίνει τη μάχη για τη Μακεδονία μας χωρίς χώρου, χωρίς όρους και χωρίς διαπραγματεύσεις, ο οποίος σήμερα δίνει τη μάχη στην Αθήνα. Γι' αυτό και δεν είναι εδώ. Τελειώνοντας, θέλω λίγο την προσοχή σας. Απευθύνομαι ως συμμαθιώτης στους τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ η Ματίας, στην πρόσφατη Καροσταλίδου, στον Γιώργο τον Ουσουζίδη, στον Χρήστο Αντωνίου, αλλά και στον συμπατριώτη μας, πρόεδρο της Δημάρχης Ανέστη, κ. Χαρόπουλου.
και τους παρακαλώ να σκεφτούν σαν Μακεδόνες, σαν δημαρχιώτες από τη Βέρεια, από την Άλστα και από το Ρουμλούκι, να σκεφτούν την ιστορία της Συμμαχίας και να μην ψηφίσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Να τους υπενθυμίσω επίσης ότι οι θέσεις που σήμερα έχουμε έρχονται και παρέχονται. Όμως στο τέλος μένουν μόνο οι πράξεις μας. Να το σκεφτούν καλά αυτό πριν πάνε να ψηφίσουν. Φίλες και φίλοι, όλοι μαζί ξεκινήσαμε αυτόν τον αγώνα. Όλοι μαζί συνεχίζουμε. Όλοι μαζί θα νικήσουμε και πάλι. Ζήτω η Μακεδονία! Φίλες και φίλοι, Ελλάς Μακεδονία λοιπόν, και το λέμε δυνατά για να μας ακούσουν εκεί στην Αθήνα, γιατί φαίνεται ότι είναι μακριά και δεν μας ακούνε. Φίλες και φίλοι, πριν από μερικούς μήνες στην πλατεία Ορολογίου είχαμε διατρανώσει την αντίθεσή μας σε αυτό που επιχειρείται να γίνει. Μιλήσαμε με επιχειρήματα. Είπαμε ότι η Βεργίνα που είναι δίπλα μας είναι γεμάτη από αρχές ελληνικές επιγραφές. Κανείς δεν μπορεί να πει το αντίθετο. Είπαμε ότι οι Σλάβοι φτάσαν στην περιοχή μας 1000 χρόνια μετά τον μεγάλο Αλέξανδρο και τον Φίλιππο. Κανείς δεν μας ακούει. Φίλες και φίλοι, το κακό έχει ρίζες. Δεν γίνεται σε μία μέρα. Και είναι πολλά τα λάθη μας. Και ξεκινάνε τα λάθη μας από το 95, όταν αποδεχθήκαμε τη σύνθετη ονομασία, την προσωρινή λέγα τότε. Επιτρέψαμε να μεγαλώσει μία ακόμα γενιά Σκοπιανών, θεωρώντας ότι είναι απόγονοι του μεγάλου Αλεξάνδρου. Επιτρέψαμε το 2008 να θεωρήσουν ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο με την εθνική γραμμή και ότι όλα θα γίνουν κάποια στιγμή. Και ερχόμαστε τώρα στην τελευταία πράξη του δράματος να επικυρώσουμε αυτό που δεν έπρεπε τόσα χρόνια να γίνει. Φίλες και φίλοι, εμείς οφείλουμε να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας σε αυτό που επιχειρείται και παρακαλούμε να μας πούνε όλους αυτούς που λένε ότι αυτή η συμφωνία είναι για το καλό μας. Πραγματικά, ποιο είναι το καλό μας? Ξέρουμε πολύ καλά ότι στο γειτονικό κράτος οι Αμερικανοί είναι αυτοί που διαφετεύουν. Δηλαδή, ζητάμε από τους Αμερικανούς να έχουμε καλή σχέση με τους Αμερικανούς, όχι, κάποιος μας κοροϊδεύει. Φίλες και φίλοι, στη Βουλή θα πάρθει μια απόφαση στις επόμενες μέρες. Θα πάρθει μια απόφαση κατά πάσα πιθανότητα χωρίς εμάς. Δεν μας ακούμε. Δεν ακούν το 80% του ελληνικού πληθυσμού. Να ξέρουν όμως ότι εμείς θα είμαστε συνεχώς αντίθετοι. Θα είμαστε και αύριο αντίθετοι και μεθαύριο αντίθετοι και τα επόμενα χρόνια αντίθετοι. Άσχετα με την δική τους θέληση. Καλό αγώνα! Είμαστε πράγματι πάρα πολλοί. Αυτό είναι επιτυχία. Συμπατριώτες, συμπατριώτησες, Μακεδόνες, Μακεδόνισσες, η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι μία και μοναδική και είναι, τους αρέσει, δεν τους αρέσει, η ελληνική. Αυτή την αναντήρητη ιστορική αλήθεια βροντοφωνάξαμε την Κυριακή στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, και όλη η Ελλάδα θέλει να δηλώσει ότι σήμερα εδώ στη Βέρεια η κοσμοσυρωή του λαού της Μακεδονίας φωνάζει και λέει το ίδιο πράγμα. Οι απόγονοι του μεγάλου Αλεξάνδρου, των Μακεδονομάχων και όλων των ηρώων. Έχουμε ιερό και επιβεβλημένο χρέος για όλους εκείνους που αγωνίστηκαν και έδωσαν τη ζωή τους για τη Μακεδονία της καρδιάς μας. Ιστορικό χρέος μας οδήγησε σήμερα εδώ. Ελεύθερα και δημοκρατικά, για να διαδηλώσουμε χωρίς κανένα προσωπικό συμφέρον και να προστατεύσουμε την πατρίδα μας, τη Μακεδονία μας, από τον αλληλεπιδισμό και από τα όποια σχέδια υφαίνονται εις βάρος αυτής. Για την ελληνικότητα της Μακεδονίας και των Μακεδόνων δεν υπάρχει λόγος να ομιλεί κανείς. Μνημεία, ονόματα,
ιστορία, παραδόσεις και θρύλοι, η τάφη της Βεργίνας, τα αρχαία ιερά του Δία, τα Βυζαντινά της Θεσσαλονίκης, μαρτυρούν με τον πιο τρανταχτό τρόπο ότι η Μακεδονία ήταν πάντα Ελλάδα, κοιτίδα, καρδιά και προμαχώνας του ελληνισμού. Μακεδόνες και Μακεδόνισσες, είναι ιερό και επιτευλημένο το χρέος μας για έναν συνεχή και αδιάκοπο, χωρίς ανάπαυλα αγώνα, για να συνεχίζει να κυματίζει το εθνικό μας σύμβολο στη Μακεδονία μας. Αυτός λοιπόν ο αγώνας απαιτεί συνέχεια και συνέπεια και γι' αυτό άλλωστε είμαστε όλοι εδώ σήμερα. Γιατί φίλες και φίλοι, η ιστορία συνεχίζεται και είναι η ιστορία που θα μας δικαιώσει. Ζήτω η Μακεδονία! Ζήτω το ελληνικό έθνος! Σας καλώ όλους και όλες σε έναν διαρκή ειρηνικό αγώνα για τη Μακεδονία που ζούμε και αγαπάμε. Μακεδονία! Ελλάς! Ελλάς! Μακεδονία! Κανέβαλα ψηλά! Αυτό ακριβώς, αγαπητοί συμπατριώτες, είναι που πρέπει να καταλάβουν όλοι στην κεντρική εξουσία. Η Μακεδονία είναι η κεφαλή της Ελλάδος. Και αν αποκοπεί η κεφαλή, δυστυχώς δεν υπάρχει αύριο για κανένα σε αυτή τη χώρα. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουν όλοι. Και είναι στο δικό μας χέρι, σε εμάς που έχουμε την ευλογία να ζούμε σε αυτόν τον χώρο όπου ο Φίλιππος, ο Αλέξανδρος, ο Αριστοτέλης έζησαν και μεγαλούργησαν, εμείς ως λύση απόγονοι του σήμερα να αποτρέψουμε αυτή την επιζήμια για το έθνος συμφωνία. Σας καλώ όλους σε έναν ειρηνικό αγώνα, χωρίς πάψη, χωρίς να κουραστούμε και χωρίς να καθεί το πρόβλημά μας, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε την τελική νίκη. Την νίκη που απαιτεί η ιστορία, που απαιτεί το αίμα των προγόνων μας, που απαιτεί η σημερινή ζώσα νεολαία. Αυτή η οποία δίνει σήμερα δυναμικό παρόν για την τιμή της πατρίδος και για να υπερασπιστεί τα δίκαιά μας. Καλό αγώνα, ζήτω η Μακεδονία! Οι μαθιώτισσες και οι μαθιώτες, σεβασμιότατε, επιτρέψτε μου να μιλήσω στη γλώσσα που μίλησε στους κατοίκους της Βέλιας ο Απόστολος Παύλος όταν ίδρυσε την πρώτη εκκλησία εδώ. Στην ελληνική γλώσσα, σε αυτήν που μιλούσαν οι Μακεδόνες πάντοτε, σε αυτήν που μιλούσε ο Μέγας Αλέξανδρος. Η Ποντιακή Μούσα λέει: «Πού είσαι, Μέγα Αλέξανδρε, εσύ το παλικά, για στείλον ένα γράμμα, γράμμα χρυσογραμμένον απάν σε ένα λιθάρ». Και στέλνει συνεχώς ο Μέγας Αλέξανδρος πολλά γράμματα, επιγραφές, και οι λύθοι και κράξονται από τα σπλάχνα της μακεδονικής γης, αλλά και όσοι λύθοι απεκαλύφθησαν ότι η Μακεδονία ήταν Ελλάδα. Δεν βλέπουν όμως, δεν θέλουν να διαβάσουν, παριστάνουν τους τυφλούς οι κυβερνώντες, τυφλωμένοι από τις ιδεοληψίες τους. Η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προσωπικά χρησιμοποιούν τη δημόσια τηλεόραση, την οποία πληρώνουμε όλοι οι Έλληνες, χρησιμοποιούν τα χρήματα του Δημοσίου και μέσω των εφημερίδων διανέμουν τη Συμφωνία των Πρεσπών και με τηλεοπτικό δίλεπτο μήνυμα σποτ θέλουν να μας πείσουν μέσω μιας καθεστωτικής επινόησης και αντίληψης και νοοτροπίας προπαγάνδας για το πόσο καλή είναι η Συμφωνία των Πρεσπών. Μα αν είναι τόσο καλή, γιατί τόσο σκόπος για να μας πείσετε.
Είναι οι ίδιοι που φέρουν την ευθύνη για τη ρήξη τεράστιων ποσοτήτων χημικών στο Πισοδέρι, στη Φλόρινα και στην πλατεία Συντάγματος. Χημικά μέσα στο πλήθος με οικογένειες και μικρά παιδιά. Υπάρχουν για αυτούς, βλέπετε, καλές και κακές συγκεντρώσεις. Τους παραδίδουμε στην κρίση και στη χλέβη του ελληνικού λαού. Η συμφωνία των Πρεσπών, αγαπητοί μου, είναι κακή συμφωνία. Συνιστά για την Ελλάδα διπλωματική και εθνική ήττα. Δεν είναι νομικά αμφωτεροβαρής, αλλά είναι μια επαφής, ετεροβαρής, σε βάρος της χώρας μας συμφωνία. Η συμφωνία των Πρεσπών, ακούστε νέτα, σκέτα και ξεκάθαρα, ήταν μια συμφωνία αποτέλεσμα των πιέσεων που ασκήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και από τη Γερμανία, τον Τραμπ και την κυρία Μέρκελ, στις οποίες πιέσεις όμως ενέδωσε, όπως φαίνεται, συνειδητά και πρόθυμα η ελληνική κυβέρνηση. Δανείζομαι από το τελευταίο άρθρο του εκλειπώντος πρόσφατα Μητροπολίτης Σιατής της Παύλου, για να τιμήσω τη μνήμη του. Ακούστε! Η λαγνία της εξουσίας εξαφανίζει δίθεν ιδεολογίες και διαχωριστικές γραμμές και τους ισοπεδώνει όλους, τους μεταποιεί σε λακέδες των μεγάλων συμφερόντων. Να είμαστε αρεστοί στα αφεντικά μας και άσε την πατρίδα. Είμαστε κατά της συμφωνίας των Πρεσπών και κατά κάθε συμφωνίας στην οποία στο όνομα της γειτονικής χώρας θα περιέχεται με οποιαδήποτε μορφή και οποιοδήποτε τρόπο γεωγραφικό, χρονικό, εθνοτικό ο όρος Μακεδονία. Το μακεδονικό κληροδότημα ιστορικά και πολιτιστικά είναι ελληνικό και ανήκει στους Έλληνες. Ταυτόχρονα όμως τίθενται και οι όροι Μακεδόνας, εθνότητα και μακεδονική γλώσσα και έτσι θεμελιώνεται ο μακεδονισμός, δηλαδή ο αλυτρωτισμός των γειτόνων. Ήδη από τώρα, πριν στεγνώσει το μελάνι στο χαρτί της Συμφωνίας των Πρεσπών, αυτό αποκαλούνται από μόνοι τους Μακεδονία, Μακεδόνες και Μακεδονικοί. Είναι ή παριστάνουν τους αφελείς οι δικοί μας. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στη γειτονική χώρα αυτό έδειξε τον αλυτρωτισμό του. Τέλος, κυρίες και κύριοι, δεν πρόκειται για ιδεολογικό, αλλά για πατριωτικό εθνικό ζήτημα που ξεπερνάει τα κόμματα. Το συγκεκριμένο θέμα δεν τέθηκε ενώπιον των πολιτών κατά την προεκλογική περίοδο του 2015. Πριν την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών δεν συνεδρίασε το Κοινοβούλιο. Δεν συνήλθε το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όπως έγινε το 1993. Δεν συζητήθηκε ούτε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει τη δημοκρατική λαϊκή νομιμοποίηση να ψηφίσει στη Βουλή τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η μόνη δημοκρατική λύση θα ήταν και είναι, και αυτή ζητάμε, να απευθυνθεί στους πολίτες να γίνει δημοψήφισμα. Δηλαδή, οι πολίτες της γείτονος χώρας είναι ανώτεροι από εμάς και τιμήθηκαν από τις ηγεσίες τους και ερωτήθησαν να αποφανθούν με δημοψήφισμα και εμάς μας περιφρονεί κατά αυτόν τον τρόπο. Η ελληνική κυβέρνηση, καλούμε τη Βουλή των Ελλήνων και τους βουλευτές να μην ψηφίσουν τη συγκεκριμένη συμφωνία. Η κυβέρνηση ανεμείνει και περιφρονήσει η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού που είναι κατά τη συμφωνία των Πρεσπών να γνωρίζει ότι θα υποστεί τη λαϊκή οργή και τη λαϊκή καταδίκη. Σας ευχαριστώ.